Η παγωμένη ανάσα του ηφαιστείου να έφτασε και στον ομό Κορινθίας που ντύθηκε στα λευκά. Μπορεί το χιόνι να έπεσε πυκνό, ωστόσο δεν προκλήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις. Στον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, οι εργασίες εκχιονισμού είχαν ξεκινήσει από νωρίς, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι δρόμοι για τα Τρίκαλα Κορινθίας αλλά και το χιονοδρομικό της Ζήριας ήταν ανοιχτοί ακόμη και χωρίς αλυσίδες. Όπως επίσης, ανοιχτοί έμειναν οι δρόμοι προς Καριά, Ζάχολη, Στήλια, Παναρίτη και Μάνα. Το χιονοδρομικό της Ζήριας γέμισε κόσμο. Οι πόρτες του παρέμειναν ανοιχτές από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα για χιονοδρομία και έως τις 5 για καφέ στο σαλέ. Είμαστε στο υψόμετρο 1500 μέτρα. Είμαστε στη βάση του χιονοδρομικού. Πίσω από τη μεριά μας θα ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και πολλά χιόνια στα βουνά μας. Το χιονοδρομικό πρόκειται για ένα από τα νεότερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας και είναι ιδανικό για αρχάριους και οικογένειες με παιδιά που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην χιονοδρομία. Οι δραστηριότητες στο χιονοδρομικό περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παιχνίδια με έλκυθρα, βόλτες στο οροπέδιο με μηχανάκια χιονιού και δύο πίστες χιονοδρομίας, μία αρχαρίων μήκους 150 μέτρων και ένα σειρώμενο αναβατήρα μήκους 400 μέτρων. Το προσωπικό βρίσκεται δίπλα στους επισκέπτες για οποιαδήποτε βοήθεια, ενώ λειτουργεί κατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού, σκι και snowboard, καθώς και σχολή, όπου οι ειδικοί εκπαιδευτές περιμένουν τους μη μοιημένους στο άθλημα για το πρώτο τους μάθημα.